Ίσως τώρα με τις Βρυξέλλες και θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά και πρόεδρο του κόμματος Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς, τους φίλους τηλεθεατές μας. Έβλεπα σκληρότατες δηλώσεις σας κατά την τελευταία παρουσία σας στην Ελλάδα. Μάλιστα, κράτησα το ότι ειδικά για τη συζήτηση στη Βουλή ήταν με συνθήκες αρπακόλα. Και μου προκαλεί αυτό το ερώτημα. Ήταν όλη η διαχείριση της συμφωνίας των Πρεσπών αρπακόλα ή μόνο η συζήτηση που παρακολουθήσαμε στο Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, όλη η διαδικασία ήταν μια απαράδεκτη διαδικασία. Ξεκινήσαμε από πέρυσι, ουσιαστικά τον Ιανουάριο, με τα τεράστια συλλαλητήρια, καταρχάς στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Ο ελληνικός λαός έστειλε αποφασιστικό μήνυμα στην κυβέρνηση να μην ξεπουληθεί η Μακεδονία μας και η ιστορία μας. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση, και ενώ ήταν δεδομένο ότι είχε μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία κουρελού, μάζεψε από εδώ και από εκεί όποιον βρήκε για να μπορέσει να κρατήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προχώρησε στην επικύρωση, την κύρωση καλύτερα, της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών. Τι έλεγαν οι πρέσπες? Έλεγαν ότι οι Σκοπιανοί πρέπει να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Ερώτημα, είδαν ποτέ οι βουλευτές πριν ψηφίσουν την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, είδαν ποτέ τους το κείμενο των αλλαγών του συντάγματος των Σκοπίων? Δεν το είδαν. Τι είχαν μπροστά τους? Καλή πίστη, έλεγαν. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσα εγώ το προηγούμενο διάστημα μου έλεγαν καλή πίστη. Λέει, μη φοβάστε, λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος. Επειδή άκουγα προηγουμένως που μιλούσαν για επιχειρήσεις κλπ. Μια επιχείρηση που συναλλάσσεται με μια άλλη του εξωτερικού, αυτό που κάνει είναι να δει πρώτα το συμβόλαιο, να ξέρει τι υπογράφει. Από εκεί και πέρα θα αναλάβει μια νομική δέσμευση. Εδώ λοιπόν είχαμε. Που δεν πρόκειται για εμπορεύματα. Ακριβώς, ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για εθνικά θέματα. Άρα λοιπόν στα εθνικά θέματα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δεις αν η άλλη πλευρά είχε αλλάξει το σύνταγμά της. Εγώ εγκαίρως είχα δώσει την πληροφόρηση ότι οι αλλαγές του συντάγματος των Σκοπίων ήταν τέτοιες που διατηρούν κάθε αλυτρωτική διάθεση εκ μέρους τους. Τόσο γιατί στο προήμιο αναφέρονται στην περίφημη Άσνομ, δηλαδή την απόφαση της Αντιφασιστικής Συνέλευσης του 1944, που λέει μέσα ρητά ότι υπάρχει ένα δίθεν μακεδονικό έθνος και το οποίο πρέπει να έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ναι, ναι. Λοιπόν, και απανταχού Μακεδόνες, τους οποίους πρέπει να προστατέψουν, έτσι. Βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν, σύν και το άρθρο 36 που διατηρεί την έννοια της δίθεν δημοκρατίας της Μακεδονίας, ενώ υποτίθεται πρέπει να το κάνει η Βόρεια Μακεδονία. Αυτά λοιπόν είναι απλά πράγματα και θα έπρεπε να τα ελέγξουν πριν ψηφίσουν. Έτσι, φοβάστε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε παιχνίδια από την άλλη πλευρά? Δηλαδή, ας πούμε, ο προγραμματισμός της Βουλής λέει ότι από Δευτέρα τίθεται προς συζήτηση η κύρωση του πρωτοκόλλου εισδοχής, η οποία θα ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη. Φοβάστε μήπως εμείς κυρώσουμε και την είσοδο στο ΝΑΤΟ και μετά περιμένουμε τις τροποποιήσεις ή την εναρμόνιση όσων ψηφίστηκαν στο Σύνταγμά τους? Αυτό που βλέπω εγώ είναι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει καταρχάς μια ακυρότητα στο δικό του σύνταγμα στην αλλαγή, διότι δεν υπέγραψε ο Ιβανόφ. Τι μπορεί να συμβεί? Την άλλη Πέμπτη, όπως είπατε, θα έχει τελειώσει από την ελληνική πλευρά η κύρωση της εισόδου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Μπορεί ο Ιβανόφ να πάει μετά στα δικαστήρια. Μετά από 3-4-5 μήνες στα δικαστήρια των Σκοπίων να θεωρήσουν ότι είναι άκυρη και αντισυνταγματική η όλη η ρύθμιση και οι αλλαγές στα Σκόπια. Και αν την πατήσουμε όπως την πατήσαμε με τους Αλβανούς με την ΑΟΣ. Ναι. Είδατε τι είχε γίνει. Η Ελλάδα συνένεσε να μπει η Αλβανία στο ΝΑΤΟ, να πάρει χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά οι Αλβανοί πήγαν στα δικαστήρια και ακύρωσαν την συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας για την ΑΟΣ. Τα ίδια μπορούν να κάνουν και οι Σκοπιανοί. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία διασφάλιση στο θέμα αυτό. Και άλλωστε, πώς έκανε η Ελλάδα μια κύρωση μια συμφωνία, αφού και το νέο σύνταγμα να ισχύσει των Σκοπίων πάλι έχει τις αλυτρωτικές ρυθμίσεις μέσα. Είναι, ξέρετε, πολλοί πιστεύουν ότι ουσιαστικά καταλήξαμε στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή αυτό που θέλαμε να αποφύγουμε, τη διπλή ονομασία. Εμείς να τα έχουμε δώσει όλα, να έχουμε μία ονομασία για να τους προσφωνούμε, να τους αποκαλούμε με κάποιο τρόπο και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίζουν και οι ίδιοι να μιλούν περί Μακεδονίας. Αν θυμάμαι καλά, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχα επισκεφθεί το στούντιό σας και είχα δώσει μια συνέντευξη για το θέμα αυτό και είχα επισημάνει ό,τι λέω τώρα. Από εκείνη την στιγμή τα είχα επισημάνει και τα στοιχεία και για την Άσνομ και λοιπά. Και έλεγα αυτό το επιχείρημα που είπατε κι εσείς, ότι τυπικά θα έχει μπροστά, θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, μετά θα το κάνουν Βου Μακεδονία και στο τέλος θα το κάνουν Σκέτο Μακεδονία.
Μάλιστα, διάφορες πρεσβείες άλλων χωρών, αναφερόμενες στη νέα ονομασία, δεν βάζουν όλο τον όρο, υποτίθεται North Macedonia, αλλά βάζουν νη-τελεία Μακεδονία, και σε λίγο αυτό θα εξαφανιστεί. Mm-hmm. Μετά, είδα ότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση πλέον στην Ευρώπη, κάπου ήταν μια εκδήλωση τουριστική στη Γερμανία, και εμφανίστηκαν διάφοροι στα ελληνικά περίπτερα και λέγανε εσείς είστε στη Νότια Μακεδονία. Να. Γιατί διπλανή λέει είναι Βόρεια Μακεδονία. Έκθεση τροφίμων ήταν, αν θυμάμαι καλά. Έκθεση τροφίμων και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι δουλειά έχει η Μακεδονία στην Ελλάδα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο δηλαδή. Και προσέξτε μετά, επειδή είναι συνηθισμένος ο κόσμος με Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, όπου η μια πλευρά διεκδικεί την άλλη, υποτίθεται για να ενωθούν. Να. Κάποια στιγμή μετά από 4-5 χρόνια, όταν θα καθιερώνεται να υπάρχει η έκφραση δήθεν Βόρεια Μακεδονία, θα αρχίσουν να λένε μετά γιατί δεν πάει η υποτιθέμενη Νότια Μακεδονία, δηλαδή εμείς να ενωθούμε με αυτούς και να γίνουμε μέρος των Σκοπίων. Και θα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Η Νέα Δημοκρατία διατείνεται ότι θα μπλοκάρει την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιο όπλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Αυτό είναι κάτι που έχουμε πει ότι υπάρχει για κάθε ελληνική κυβέρνηση. Εγώ ως Ευρωβουλευτής από το 2015, αλλά και πρόσφατα δήλωσα ότι δεν συμφωνώ με οποιαδήποτε ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών να μπλοκάρουν τη διαδικασία και εμείς οι Ευρωβουλευτές, κάθε φορά που έρχεται κάτι για τα Σκόπια και θα έρθουν κονδύλια να εγκριθούν, να πάρει χρήμα το μόρφωμα και αργότερα να εγκριθεί μια πορεία υποτίθεται των Σκοπίων προς την Ευρώπη, να τον μπλοκάρουμε. Αυτά είναι και τα θέματα που θέλω να θέσω και θα τα θέσω στην ομιλία που θα κάνω στο Βελίδιο. Την Κυριακή, έτσι. Την Κυριακή, βλέπετε και πίσω έχουμε βάλει και την αντίστοιχη ανακοίνωση. Την Κυριακή, λοιπόν, όσοι φίλοι μας βλέπουν και ξέρω ότι βλέπουν το φιλόξενο κανάλι σας πάρα πολύ, Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα τους καλούμε στην εκδήλωση των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και του Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά στο Βελίδιο. Θα είναι μια εκδήλωση, θα κάνω ομιλία για όλα αυτά τα θέματα. Θα έχουμε παραδοσιακά και την κοπή πίτας. Mm-hmm. Και να πω ότι κάτι που θα ενδιαφέρει και φίλους, παραδοσιακά στην κοπή πίτας εμείς έχουμε 5 φλουριά και οι τυχεροί έχουν τη δυνατότητα ένα ζευγάρι, δηλαδή 10 άτομα, να έρθουν σε ένα γκρουπ ενημέρωσης στις Βρυξέλλες. Ενδιαφέρον πολύ. Οπότε βεβαίως θα έχουμε τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ελάτε στην εκδήλωσή μας. Θα έχουμε και παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά της Παμακεδονικής και των Ηπειρωτών. Και νομίζω θα είναι μια βραδιά δυναμική, αγωνιστική, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα βραδιά που θα στείλει τα μηνύματα εκεί όπου πρέπει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά για την παρουσία σας στο Δελτίο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Καλό βράδυ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.